Θα πάω στη Θεσσαλία πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα σήμερα, γιατί έχουν πάρα πολλά. Στον κύριο Γρηγόρη Καλαγιά, τον θυμάστε βεβαίως, βεβαίως. Διότι έχει από κρίσιμες θέσεις ευθύνης υπηρετεί στην πατρίδα, τούλαχε να ζει εκεί. Και θα ακούσετε τώρα, το 112 βέβαια γίνεται το 112 ανάγνωσμα, το ξέρουμε αυτό. Επί δικαίων και αδίκων, λαθασμένα ή μη χτυπά. Καλημέρα κύριε Καλαγιά. Καλημέρα Γιώργο. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαι. Βρέχει? Έχω πάρει μήνυμα δύο φορές στο 112, όχι αυτή τη στιγμή, έχει συννεφιά, η θάλασσα λίγο φορτουνιασμένη, βροχή καθόλου. Μάλιστα. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν πια στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία, στη Λάρισα? Συζητάγαμε για την Κάρλα, έχουν τραβηχτεί τα νερά και τι γίνεται? Γίνονται εκ των υστέρων επεμβάσεις? Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά Γιώργο, τα είπαμε στην αρχή, τα παρακολουθώ από την πρώτη μέρα. Αυτό που θέλω να πω στους ακροατές είναι ότι αυτό που λέω, το λέω μέσα από οπτικό υλικό, έτσι, το οποίο είναι και από δικό μου υλικό που χρησιμοποιώ, αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα της στερεοσκοπικής παρατήρησης, και από άλλο υλικό που παίρνω από φίλους. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω εκ του αποτελέσματος και όχι από αυτό να βρω κάποια άδεια ή κάποιο χαρτί που έλεγε για κάτι. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε θα αποδώσω εγώ ευθύνες. Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή ότι με αυτόν τον όγκο βροχής και με αυτά τα δεδομένα, όπως είναι η Κάρλα που δεν έχει δικαίωμα να αδειάσει το νερό της, όπως είναι τα στενά των Τεμπών που δεν έχουν δικαίωμα να δεχτούν μεγάλο όγκο νερό γιατί πνίγεται η Θεσσαλία, και αυτό είναι ένα μυστικό που το ξέρουν από την αρχαιότητα. Ο Ξέρξης για να πνίξει τη Θεσσαλία ήθελε να ρίξει βράχια στα Τέμπη. Τώρα αυτή τη στιγμή έγινε αυτό. Η προϊστορία μας δίδαξε, βάσει αυτό που βλέπουμε, βάσει των υψομέτρων που έχουν τα Τρίκαλα, Καρδίζα και όλα αυτά, μας λένε ότι αυτή ήταν θάλασσα και το ξέρουν όλοι. Έτσι. Βλέπετε 50 χήμαροι, ένας μεγάλος ποταμός που ενώνονται στην περιοχή της Πινιάδας, βγαίνουν μέσα από τα Τέμπη. Δηλαδή μόνο μία διέξοδος. Ένας άνθρωπος, τώρα εφόσον δεν είναι πλέον κοινώνει μυστικό, πλέον έχει διαδοθεί παντού, ένας άνθρωπος μπορεί να ρίξει κάτι εκεί πέρα στα Τέμπη, να κλείσει την τρύπα και μέσα σε τρεις μέρες όλη η Θεσσαλία θα πιάσει τα υψόμετρα. Θα φτάσει λοιπόν το νερό στα Τρίκαλα στα 100 μέτρα, θα φτάσει στην Λάρισα που είναι 67 μέτρα, θα φτάσει στην Κάρλα που είναι 80 μέτρα, θα φτάσει στο Βελεστίνο που είναι 130 μέτρα, και από τα 130 μέτρα λοιπόν θα φύγει στον Παγαστικό, αν κλείσουν τα Τέμπη. Επομένως πνίγεται όλη η Θεσσαλία γιατί έπεσαν κάποια βράχια στα Τέμπη. Αυτό λοιπόν τα αφήσαμε όλα τα χρόνια, ίσως δεν διαβάσαμε ιστορία. Έτσι, και βλέπετε, πνίξαμε πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι σίγουρα η κλιματική αλλαγή την έχουμε δεχτεί πριν πολύ καιρό, πριν 10 χρόνια περίπου. Τα φαινόμενα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και πολύ έντονα. Όχι ότι έπεσε πάρα πολύ βροχή. Η περιοχή του Πηλίου, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Η περιοχή του Πηλίου δεν μπορούσε να δειχθεί αυτόν τον όγκο γιατί ήταν ακαθάριστα σταρέματα, μικρές στενές οι γέφυρες, γιατί τις σκίδες τις περιορίσαμε πάρα πολύ και αυτό είναι εύκολο να το βρούμε. Άρα δεν είναι θέμα κλιματικής αλλαγής, με συγχωρείτε. Εδώ είναι θέμα τι κάναμε εμείς. Όχι. Έχουμε κλιματική αλλαγή. Ο όγκος νερού ήταν τεράστιο. Έχουμε κάθε μέρα. Όμως αυτά που λέω εγώ δεν έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή ότι φτιάξαμε ένα φράγμα στη Γυρτόνη το οποίο έχει ανοίγματα 8 μέτρα, από το οποίο περνάνε δέντρα 20 μέτρων, έτσι, δεν νομίζω να έγινε με μελέτη, έτσι, σίγουρα έγινε με μελέτη γραφείου. Δεν πήγαν εκεί να ρωτήσουν τους παππούδες, παιδιά, από εδώ τι περνάει, περνάνε δέντρα 20 μέτρα, γιατί ο ποινιός έχει δέντρα και πέφτουν και θα φρακάρει αυτό, και θα φρακαρισμένο. Και το πιο λογικό είναι στο σημείο αυτό της Γυρτόνης να φουσκώσουν τα νερά. Έχουμε ένα φράγμα παραπέρα το οποίο ήταν μέσα στην Κίτη. Μα είναι δυνατόν να φτιάξεις φράγματα στην έξοδο του μοναδικού ποινιού που υπάρχει στη Θεσσαλία για τη θάλασσα? Φράζεις δηλαδή, την μπούκα που φεύγουν τα νερά. Μάλιστα. Δεν έριχνε χίλια νερό. Και έριχνε 2.000 νερό. Θα πνιγόμασταν όλη η Θεσσαλία. Σαφές. Επομένως, ότι δεν προβλέψαν την Κάρλα να χύνεται το νερό. Δεν προβλέψανε η τρύπα που έγινε το 1962 για αποξήρανση των πλημμυρισμένων εκτάσεων προς Στεφανοβίγη και αεροδρόμιο. Έτσι, να φύγει το νερό. Και ξέρετε ότι πνίγηκε, και το λένε όλοι τώρα, δεν είναι μυστικό πλέον, ότι πνίγηκε ολόκληρο το αεροδρόμιο της Στεφανοβικίου. Εγώ το είδα και ξέρω, από την πρώτη μέρα. Μισό λεπτό. Πνίγηκε από τη βροχή, πνίγηκε από τα νερά που ήρθαν από τη Γυρτόνη. Μάλιστα. Άρα από τα νερά της Γυρτόνης έχουμε υποβρύχια βάση ελικοπτέρων. Όχι από την κλιματική αλλαγή. Η στρατιωτική ηγεσία ειδοποιήθηκε ότι τα αντλιοστάσια
στη θέση πέτρα που είναι πάνω στην τεχνητή λίμνη δεν λειτουργούν? Όχι. Ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι από το χωριό Κανάλια ότι το αντλιοστάσιο που είναι στο χωριό τους δίπλα για να ρίχνει τα νερά αυτά μέσα στην λίμνη την τεχνητή δεν λειτουργεί? Όχι. Ειδοποιήθηκε κανένας και να πει ότι το νερά του ποινιού όταν φουσκώνει με κατάκτηση δεν φτάνουν στην τεχνητή λίμνη αλλά πλημμυρίζουν το έξω μέρος? Όχι. Επομένως αυτά που λέω δεν έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή που τη δέχομαι, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουν σχέση, έχουν σχέση με πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Ή μάλλον έγιναν και έγιναν λάθος. Είμαι μάρτυρας στην περιοχή που είμαι από μια γέφυρα η οποία έγινε δύο γέφυρες στην περιοχή μας και πνίγουν τον τόπο μας 20 χρόνια. Την κατάλαβαν τη μία και την κρέμισαν πριν 10 χρόνια. Και φτιάξαν άλλη γέφυρα στο ίδιο σημείο, στο χειρότερο σημείο και ξαναπνίγουνε. Αν πάρεις μια δορυφορική όμως, θα δεις ότι στο σημείο που φτιάξαν τη γέφυρα, η κήτη ήταν το 1932 οριοθετημένη στα 120 μέτρα. Τι περιμένουν τώρα, που αν συμφώνει να σωθούμε? Σήμερα πριν λίγο λεπτά, Γιώργο, πήρα μια φωτογραφία η οποία δείχνει την περιοχή της Γιάννουλης. Έτσι, ένα ανάχωμα το οποίο την έψαχναν τη φωτογραφία μπροστά, γιατί έψαχναν να βρω από πού πνίγει και η Γιάννουλη. Αν ισχύει αυτή η φωτογραφία, δέσαι στο προφίλ μου, τώρα την ανέβασα. Έτσι, έχουν κάνει σουρωτήρι όλο το ανάχωμα. Τι περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι, αφού τους τρύπησαν τη βάρκα, να μην βουλιάξουν? Τα είπατε όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Θα σας ευχαριστήσω σήμερα. Δώστε την εικόνα. Εγώ ξέρω ότι ξέρατε από την πρώτη μέρα τι γίνεται στη βάση του Στεφανοβίκιο, αλλά περιμένατε κι εσείς την υπεύθυνη πολιτεία, τρομάρα μου. Εγώ δεν περίμενα, Γιώργο, κανένα. Εγώ ενημέρωσα όλους αυτούς που έπρεπε να ενημερώσουν. Αυτοί τι κάναν. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γρηγόρη. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και την Κρήτη. Και την Κρήτη, γιατί από εδώ ακούν πολλοί άλλοι. Έτσι. Που με δεχτήκατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα ξαναπούμε.